Ο κριτικός πλησίασε. Στην αρχή πίστεψε πως υπήρχε κάποιος νεκρός άνθρωπος εκεί πάνω. Παιδί ίσως. Τα μάτια της Ελένης είχαν πλημμυρίσει δάκρυα. Κάτι πήγε να πει, μα η λιγμή δεν την άφηνε. Ξαναπροσπάθησε. Μάταια όμως. Έπιασε το παγωμένο σίδερο και βρέθηκε πάνω στην ουσκεμένη καρότσα. Έκλαιγε χωρίς σταματημό. Έσυρε απαλά τα δάκτυλά της πάνω στο λουστραρισμένο καπάκι, σαν να χάιδευε ένα μωρό. Το άνοιξε με ευλαβικές κινήσεις, τόσο προσεκτικά, όσο όταν έπιανε στα χέρια της τους γιους της. Αμέσως, τα μαυρό-άσπρα πλήκτρα έλαψαν μπροστά της μαζί με τις αναμνήσεις της. Η Ελένη κοιτούσε με απίστευτη συγκίνηση το πιάνο, ένα δώρο σταλμένο από τον ουρανό. Ξύλο, μέταλλο, μαύρο, άσπρο, ησυχία του θανάτου και μουσική των αγγέλων. Ένα αλόκοτο μπέρδεμα θύμησης και πραγματικότητας. Δεν πάτησε κανένα πλήκτρο, απλώς τα άγγιξε, ένα προς ένα. Μία το λευκό, μία το μαύρο. Κάθε πλήκτρο και μια στιγμή. Κάθε πλήκτρο και μια γλυκιά ανάμνηση. Φρεσκοσιροπιασμένος μπακλαβάς με μικρά κομματάκια φιστίκι και ένα καβουρδισμένο αμύγδαλο της ήρθαν από μια μακρινή πατρίδα. Στο στόμα της, λες και γεύτηκε εκείνη την ώρα το τραγανό φύλλο της μάνας. Το σιρόπι δεμένο και αρωματισμένο με φρέσκο λεμόνι και κανέλα. Είχε μεθύσει. Ο Μανούσος, παρόλο που ανησυχούσε επειδή η Ελένη βρισκόταν τώρα πάνω στην ανοιχτή καρότσα, δεν μπορούσε να πει κάτι, παρά μόνο να αφουγκραστεί τη στιγμή. Μία στιγμή που ήταν γεμάτη από χιλιάδες, μυριάδες άλλες. Η πρώτη συγχορδία που ακούστηκε απλώθηκε και τρύπωσε ανάμεσα στα δέντρα. Ταξίδευσε στις πλαγιές και στις κορφές των βουνών. Στον ουρανό τον ίδιο έβγαλε τα γάντια της. Τα δάκτυλά της ήταν παγωμένα, ξυλιασμένα, κατακόκκινα. Τα ζέστανε λίγο με το χνότο της, τα έτριψε και κατόπιν εκείνα άρχισαν να γλιστρούν πάνω στα πλήκτρα σκορπώντας τη θεία μουσική στους 7 ανέμους. Έτρεξαν οι νότες και έγιναν μυρωδιές. Κανέλα και γαρίφαλο εμποδίασε ο τόπος. Γεράνια και τριαντάφυλλα γέμισαν χρώμα το λευκό χιόνι. Ποτάμια, γαλάζια κύλησαν και τα κύματα του Δουνάβιος απλώθηκαν τόσο μελωδικά, τόσο ταιριαστά στα βουνά της Ηπείρου, που ήταν σαν αυτές οι μουσικές να είχαν γεννηθεί για εκείνες, τις Άγιες Κορυφές.